Είναι μια αγχωτική διαδικασία που βάνει τον κάθε άνθρωπο, ας πούμε, από τη μια μέρα στην άλλη να μείνει στο μηδέν. Δηλαδή, χάνεις τη δουλειά σου, χάνεις τα δεδουλευμένα σου, χάνεις ό,τι είχες και δεν είχες. Η ανασφάλεια, η αβεβαιότητα, η αγωνία και η στενοχώρια από το άκουσμα της είδησης την περασμένη Δευτέρα, ότι χρεοκόπησε δηλαδή η Thomas Cook και κλείνουν τα ξενοδοχεία της, αφήνοντας άνεργους και απλήρωτους τους εργαζόμενους, έμεινε απλά ένα κακό όνειρο για τους 163 εργαζόμενους στο ξενοδοχείο Sun Wing και τις οικογένειές τους. Νωρίς το πρωί της Τρίτης, η χαρμόσυνη είδηση ότι στο σκανδιναβικό συμφερόντο ξενοδοχείο, στο Μακρύ Γυαλό, δεν θα αλλάξει τίποτα και θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά μέχρι τις 17 Οκτωβρίου, έφερε πίσω τα χαμόγελα, την αισιοδοξία και την ελπίδα στους εργαζόμενους, που θα συνεχίσουν τελικά απρόσκοπτα την εργασία τους, προσβλέποντας την πλήρη ομαλοποίηση της κατάστασης από την έναρξη της επόμενης τουριστικής σεζόν, την άνοιξη του 2020. Ενημερώθηκα ότι συνεχίζουμε κανονικά την εργασία μας μέχρι τις 17 του Οκτώβρη που θα κλείσουμε κιόλας. Οι πελάτες μας θα φύγουν κανονικά, θα επιστρέψουν κανονικά για τις διακοπές τους που έχουν πληρώσει και σχεδιάζουμε τα πλάνα για την επόμενη σεζόν, κανονικά. Βέβαια, με το που μάθαμε το ευχάριστο γεγονός, την επόμενη μέρα το χαμόγελο επέστρεψε. Ακόμη και οι πελάτες μας που το έμαθαν ήταν πιο ευχάριστοι, πιο έτσι, ευχαριστημένοι μαζί μας γενικότερα, αισιόδοξοι. Και εννοείται ότι το προσωπικό πλέον χαμογελάει. Δηλαδή υπάρχει έτσι μια εφορία στην ατμόσφαιρα. Το ξενοδοχείο Sun Wing άρχισε να λειτουργεί πριν από 30 χρόνια, όντας το πρώτο στο Μακρύ Γυαλό, έχοντας δώσει μια τεράστια τουριστική ανάπτυξη σε όλο το λασιθιώτικο νότο. Περισσότερες από 160 οικογένειες εργαζομένων, αρκετοί προμηθευτές και η τοπική αγορά ζούσαν από την εύρυθμη λειτουργία του. Έχει δώσει τρομερή ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή του Μακρύ Γυαλού, Σιτίας και Ιεράπετρας εννοείται. Μιλάμε για 150-160 οικογένειες οι οποίες ζουν από αυτό. Πολλοί συνάδελφοι που έχουν συνταξιοδοτηθεί από εδώ μέσα πάντα μιλάνε έτσι με μια έτσι γλυκιά ανάμνηση στα χείλη τους, ας πούμε, ότι και εγώ εργάστηκα εκεί πέρα. Η εταιρεία στηρίζει και την τόπια αγορά. Άμα συνεχίσω κανονικά, συνεχίζει ο Μακρύ Γυαλός κανονικά. Δεν θα υπάρχει πρόβλημα στην, περιοχή ολόκληρη, αυτό είναι. Όλα τα μαγαζιά δουλεύουν από το ξενοδοχείο. Υπήρξε μια μεγάλη αναστάτωση, εντάξει, οι διευθυντές των ξενοδοχείων ήταν λίγο καθυστερητικοί. Πιστεύω ότι είναι όλα θέμα χρόνου για να τα πράγματα να είναι σε ηρεμία και να έχουν πάλι όλα στο σωστό δρόμο. Την ανησυχία του την ίδια ώρα για το θέμα της ορθής καταβολής του Ταμείου Ανεργίας σε εργαζόμενους του νησιού που αποτελούσαν μέλη της Thomas Cook δεν έκρυψε ο πρόεδρος των ξενοδοχειοπαλλήλων του Ηρακλείου Νίκος Κοκολάκης, ο οποίος ωστόσο υπογράμμισε ότι δεν υπάρχουν καταγγελίες μέχρι στιγμής για τη μη καταβολή του. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Υπάρχουν συνάδελφοί σας που αυτή τη στιγμή για ελάχιστα ένσημα χάνουν και τη δυνατότητα του Ταμείου Ανεργίας? Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχω τέτοιες. Επειδή μιλάμε καθημερινά με συναδέλφους mm-hmm. ενώχου υπαλλήλους, δεν μου έχουν αναφέρει κάτι τέτοιο. Από εκεί και μετά όμως, ίσως να μην γνωρίζουν, ίσως πρέπει να το ψάξουν, εάν έχουν, γιατί υπάρχει περίπτωση να έχουν κατατεθεί άπει δέλτα και να μην είναι οριστικοποιημένα και τα ένσημα των ξενοδοχείων υπαλλήλων. Είμαστε, σας λέω, πολύ προβληματισμένοι. Σκεφτόμαστε την επόμενη μέρα, γιατί πιστεύουμε ότι θα υπάρχει ένα ντόμινο στις εξελίξεις. Έτσι, από εκεί και μετά παρακολουθούμε. Συζητάμε και βλέπουμε πώς θα κινηθούμε.